Ο Παντελής Παντελή έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία στους εθέρες, όντας πιλότος των Κυπριακών Αερογραμμών, όταν η εταιρεία έβαλε λουκέτο είχε ήδη αποκτήσει με τη σύζυγό του 3 παιδιά και το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Κύπρο για να αναζητήσει δουλειά στο εξωτερικό ήταν αρκετά απομακρυσμένο. Τότε ήταν που αποφάσισε ότι θα ασχοληθεί με την κτηνοτροφία και την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. Η επιχείρηση άρχισε τη λειτουργία της το 2016 με 150 πρόβατα. 7 χρόνια μετά ο αριθμός τους διπλασιάστηκε. Πρώτη Αυγούστου μας κατεβάσαμε 150 πρόβατα και αρχίσαμε κάθε εβδομάδα να ψοφούμε μερικά, επειδή δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Μάθαμε, βοηθήσαμε μας γύρω οι άλλοι κτηνοτρόφοι, μελετήσαμε πολλά και καταλήξαμε τώρα να μεγαλώνει σιγά σιγά η φάρμα και να παράγουμε και προϊόντα δίγαπελάρες μέσα. Τούτο που θέλαμε να κάνουμε, να είναι από καθαρό γνήσιο προβίο γάλα δικό μου. Ο κύριος Παντελή πολύ την πραμάτια του με ένα λευκό βαν που το ονόμασε Κουέλα κατά την κυπριακή διάλεκτο, δηλαδή προβατίνα. Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επιστρατεύοντας δύστιχα και άλλες ατάκες, ενημερώνει για τον χώρο που θα σταθμεύσει η Κουέλα. Και δεν παίρνουμε τίποτε στα σοβαρά εκτός που την παραγωγή των προϊόντων μας. Και ο κόσμος έρχεται, πολλοί κόσμος έρχεται πρώτα για να δει ποιος είναι τούτος, εθκεύασα και να πω βάλες, άρεσα μου. Και δεύτερη φορά που έρχεται είναι για να διάρεσε το προϊόν και να ξαναγοράσει. Ο πρώην πιλότος παραδέχεται ότι η δουλειά του κτηνοτρόφου τυροκόμου είναι πολύ πιο δύσκολη, ενώ πολλά εμπόδια βάζει η γραφειοκρατία προκειμένου να εξασφαλίσει διάφορες άδειες. Το σημαντικό είναι να πιάσει την πειθαρχία μου, τη μια δουλειά να τη βάλει στην άλλη. Την πειθαρχία του πιλότου την χρησιμοποίησα σε στούν τη δουλειά για να παράξω πολλά καλή ποιότητα προϊόν. Ήταν πιο δύσκολο να κάνω το επάγγελμα παρά τον πιλότο. Επειδή στον πιλότο υπάρχουν οδηγίες, έχει guidelines, ακολουθάς τα και θα καταλήξεις το αποτέλεσμα που θέλεις, ενώ εδώ δεν υπάρχει τίποτε για καμία στήριξη. Το τυροκομείο του στην Κοκκινοτριμιθιά λειτουργεί τα τελευταία 2 χρόνια και παράγει μεταξύ άλλων χαλούμι, αναρίτου νορού, τυριά, γιαούρτι με τσίπα και τραχανά γαλακτερό.